Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ο κόσμος. Ουσιαστικά θεωρείται λίγο καλύτερη χρονιά από πέρυσι. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος πρέπει να ξεκινήσει να βάζει πετρέλαιο, διότι ήδη ξεκινάνε κάποιες αυξήσεις. Και λόγω του τριημέρου θα εμφανιστούν από αύριο ή μεθαύριο. Καλό είναι ο κόσμος σιγά σιγά να προμηθευτεί και όσο πλησιάζουν προς το κρύο να μπορέσει να μην πέσει πολλοί κόσμος και να εξυπηρετηθεί πιο άνετα. Οι ενδείξεις ή οι πληροφορίες ή τα στοιχεία που διαθέτεται όταν μιλάτε για αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, τι ακριβώς αναφέρουν δηλαδή, κύριε Σαμόλ, για να το καταλάβουμε? Ότι πάλι έχουμε πρόβλημα με τις διεθνείς τιμές και ήδη αγοράζοντας έχουμε καθημερινά αύξηση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι θα γίνει, αλλά όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη μία άνοδο καθημερινά, νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να προμηθευτεί, διότι κάποια στιγμή θα περάσει το ευρώ και είναι και ψυχολογικό λίγο το θέμα, να το πούμε. μετά το ευρώ ή πριν το ευρώ. Δηλαδή, κύριε Σαμόλη, αυτή την ώρα, σήμερα ας πούμε, που είναι Δευτέρα και έχει Οκτώβρης 30, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ποια είναι? 96-97 λεπτά η μέση τιμή ρακλείου του νομού. Μάλιστα. Στην υπόλοιπη Κρήτη ξέρετε αν είναι μεγαλύτερη κοιτάξτε, τιμή? Κοιτάξτε, άκουσα και κάποια κάπου να υπάρχει και ένα ευρώ, ένα 0,2. Εντάξει, αυτό είναι μικρές διαφορές, δεν είναι ουσιαστικά μεγάλες. Είναι όμως αυτό που είπα προηγουμένως, είναι η μετάβαση του ευρώ ή πριν του ευρώ. Που τα ακούει ο κόσμος λίγο διαφορετικά. Το ένα λεπτό και τα δύο λεπτά δεν σώζουν την κατάσταση. Είναι πολύ μικρή διαφορά. Μάλιστα. Αλλά λέτε έρχονται αυξήσεις, ας έχουμε κατά νου από ό,τι φαίνεται. Αυτό που βλέπουμε καθημερινά και στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνηση και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχουν κάποιες αυξήσεις. Καλό είναι ο κόσμος σιγά σιγά να προμηθευτεί. Να μπούμε δηλαδή σε μια τάξη ο κόσμος σιγά σιγά, τελείωσε και από τα σχολεία και αυτά, να ξεκινήσει τη θέρμανση όσοι θέλουν να προμηθευτούν. Μάλιστα. Ξεκίνησε ούτως ή άλλως συζήτηση, όπως λέτε με κύριε Σαμόλη, και δίδεται και τα παραπάνω στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Ωραία. Ναι. Κρατάμε τις παρατηρήσεις σας αυτές. Ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα θέρμανσης, γιατί ακούσατε αυτό το οποίο ανέφερα εγώ, έχετε κάτι καινούριο εσείς, κάτι νεότερο? Όχι, είναι ακριβώς όπως το είπα. Το επίδομα θέρμανσης δυστυχώς θα κουρευτεί στο μισό, δηλαδή στους 10 θα πάρουν οι 5 φέτος. Τα κριτήρια θα γίνουν δυσκολότερα και επίσης σιγά σιγά νομίζω θα το κόψουν και τελείως. Δηλαδή εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει, το έχουμε ξαναπεί και το λέμε συνεχώς, πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ ουσιαστικά. Διότι ο κόσμος είναι ήδη πιεσμένος, δεν μπορεί να παίρνει 400 ευρώ μισθό και 500 και να πληρώνει 1000 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να το δούνε. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πέσει η τιμή του. Θα φτάσουμε στα επίπεδα δηλαδή του 11. Το πιστεύω αυτό κάποια στιγμή. Διότι ο κόσμος σιγά σιγά δεν θα μπορεί να ψωνίσει. Στο τέλος θα χάνει και το κράτος πολλά. Που χάνει ήδη. Ήδη δηλαδή. Από το γενικό λογιστήριο έχουμε ότι κάθε χρόνο χάνονται γύρω στα 450 εκατομμύρια.